Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Το Όσλο είναι από τους πολύ αγαπημένους προορισμούς. Είτε εκεί έχω αποκτήσει αγαπημένους φίλους και ελπίζω να τα αγαπήσετε κι εσείς. Λοιπόν, βγήκα πρώτη από το αεροπλάνο, η ώρα είναι 12 και 9. Στις 12 και 10, σε ένα λεπτό δηλαδή, έρχεται το τρένο που θα με πάει στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί θα πρέπει να πάρω άλλο τρένο για να πάω στο σπίτι της φίλης μου, αλλά θα καταφέρα. Το πρώτο το πρόλαβα γιατί είχαμε καθυστέρηση τρελή. Και νόμιζα ότι δεν θα προλάβω κανένα από τα δύο, αλλά πάλι καλά. Πρώτη μέρα ουσιαστικά στο Όσλο, μια και προσγειώθηκα χθες το βράδυ. Όχι όμως πρώτη φορά σε αυτή την υπέροχη πόλη που με ηρεμεί, μου φτιάχνει τη διάθεση. Ακόμα και όταν έχει τόσο πολύ συννεφιασμένο καιρό. Σήμερα έχει 20 βαθμούς, ευτυχώς δεν έχει βρέξει ακόμη, αλλά δεν βλέπω να το γλιτώνουμε. Λοιπόν, κατέβηκα σε στάση Stortinget, που είναι το νορβηγικό κοινοβούλιο, το όνομα για το νορβηγικό κοινοβούλιο, και κατευθύνομαι προς το παλάτι, είναι στο βάθος εδώ μπροστά μου, στην Carl Johans Gate, ένα από τους πιο υπέροχους δρόμους, να έρθετε, να βολτάρετε, να κάνετε shopping και να ακούσετε να και ανθρώπους να παίζουν, να μουσική. Το παλάτι είναι εδώ πίσω μου, πάω προς τα εκεί να σας το δείξω. Πριν φτάσουμε λοιπόν στο παλάτι, στρίβοντας λίγο αριστερά, συναντάμε το Εθνικό Θέατρο της Νορβηγίας και βλέπω εδώ πάνω-πάνω γραφή Ibsen Holberg Bjørnson. Και αν αναρωτιόσασταν πώς μοιάζει αυτός ο Henrik Ibsen, τον έχω και παίξω σε άγαλμα. Και αφού λοιπόν περπάτησα όλη αυτή τη μεγάλη ευθεία πίσω μου, έφτασα εδώ στο παλάτι, δεν έφτασα ακόμα δηλαδή, αλλά το βλέπετε στο βάθος. Έχουν βασιλιά, έχουν βασίλισσα και κατοικούν εδώ. Είναι ανοιχτό το παλάτι για επισκέψεις, είδα μέχρι τις 18 Αυγούστου, γενικά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Το έχασα, ο μήνας έχει 22 σήμερα, δεν κάνω λάθος. Φτάσαμε λοιπόν στο Βασιλικό Παλάτι, το οποίο χτίστηκε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και χρησιμοποιείται σήμερα ως η επίσημη κατοικία του εκάστοτε νορβηγού μονάρχη. Και φυσικά το παλάτι έχει και φρουρούς, να τώρα είναι ένας εδώ, πετύχαμε. Και μου αρέσει αυτή η φουντίτσα στο καπέλο του, έχει πάρα πολύ πλάκα. Καθυφορίζω πάλι τον ίδιο δρόμο, πάνω στην αδίκη του φίλου μου τη λένε, για να φάμε κάτι γιατί έχω φτάσει πάρα πολύ. Και δεν θα μπορούσα να σας δείξω αυτό το κτίριο, είναι το Πανεπιστήμιο του Όσλο, γιατί δεν το γνωρίζετε ίσως αυτό για μένα, αλλά εδώ και 3 χρόνια αποφάσισα να ξεκινήσω με μαθήματα νορβηγικών και τα γραπτά μας να δίνουμε εξετάσεις για τα διπλώματα. Έρχονται εδώ για να διορθωθούν. Μια συγκίνηση με έπιασα λοιπόν, ελπίζω να είναι καλή μαζί μου το Δεκέμβρη που θα δώσω για το τρίτο και τελευταίο δίπλωμα. Ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Και επειδή έχει μια τόσο ηλαιόλουστη μέρα εδώ στο Όσλο, είπαμε να έρθουμε εδώ δίπλα στη θάλασσα. Α, Ελένα! Λοιπόν, φυσάει τρελά, εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Ήρθα στην Νορβηγία λοιπόν για να φάω τελικά ταϊλανδέζικο. Πήρα ένα κόκκινο κάρι και εδώ θα φάμε ινδικό. Είμαι πολύ περίεργη να βάλω ωραία. Εδώ μεταξύ εδώ γίνεται χαμός συνήθως. Βλέπω κάτι στους πάγκους γιατί δεν είναι καλός ο καιρός. Αλλά έχει ουρές και τα λοιπά. Περιμένεις. Καλημέρα, είναι η μέρα δεύτερη στο Όσλο. Πίσω μου είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός, το μετρό δηλαδή, και όλα τα τρένα που οδηγούν σε αεροδρόμια κτλ. Και αριστερά μου είναι η όπερα, αυτό το πολύ μοντέρνο κτίριο που φαίνεται στο βάθος. Πάω να συναντήσω τη φίλη μου τη Λένα για να πάμε σε ένα μουσείο. Come on! Καλημέρα! Okay. Λοιπόν, συναντήθηκαμε με τη Λένα και έχουμε έρθει στο Νορβηγικό Μουσείο, παραδοσιακό μουσείο, ας πούμε. Δύο Κινέζες εκεί με νορβηγικές σημαίες, δεν ξέρω γιατί. Αλλά περίμενα να με υποδεχτεί μια ξανθιάζα, τι λένε. Πάμε να δούμε μέσα, ποιο γίνεται. Μπήκαμε στο μουσείο και έχει πραγματικά μια ολόκληρη κατασκευασμένη παλιά πόλη. Και θα μπούμε τώρα μέσα σε ένα σπιτάκι. Ένα farmhouse, γράφει εδώ η ταμπέλα. Αγροτικό σπίτι. Αυτά ήταν νορβηγικές αποθήκες στο Telemark και γενικά ο χώρος είναι υπέροχος εδώ να περπατάς. Είναι σαν να πηγαίνεις πίσω στο χρόνο. Και μετά από μια μεγάλη ανάβαση φτάσαμε σε αυτή την εκκλησία.
η οποία έχει σταυρούς σε πολλά επίπεδα. Είναι εντυπωσιακότατη, δεν την περίμενα πραγματικά έτσι. Θα πάω για την άλλη μεριά. Έχει δράκους επάνω ως διακόσμηση. Χτίστηκαν από το 12ο έως το 14ο αιώνα και λέγεται Stavsirke. Πραγματικά δεν ήξερα τι να περιμένω και είδα αυτό το εντυπωσιακό κτίσμα. Ready. You got it. Και στο εσωτερικό του μουσείου έχει άπειρα γάντια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο χειμώνας είναι σκληρός εδώ στην Νορβηγία. Και αυτές είναι οι παραδοσιακές τους στολές που φοράνε σε όλες τις εθνικές γιορτές. Δεν τις έχουν μόνο για τις απόκριες. Αυτές τις εθνικές γιορτές δίνονται, βάζουν τα καλά τους και μάλιστα αυτές τις στολές που λέγονται μπουνάντ είναι πάρα πολύ ακριβές κιόλας και καλοφτιαγμένες. Γυρίσαμε σπίτι και υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασιών εδώ, αλλά πρώτα χρειαζόμαστε λίγη σαμπάνια. Εντάξει, δεν σαμπάνια, είναι πρώτη σύνοση. Τσι! Σκολ! Λοιπόν, και θα σας δείξω αφού πιο και τον πυρετό προετοιμασιών, γιατί κάνουμε Taco Night. Και έχουμε εδώ, αυτά εδώ, έχουμε το κιμά που ετοιμάζεται, έχω κόψει εδώ μανουλάκια, ντοματούλες, θα γίνει χαμός. Καλημέρα, ημέρα τρίτη στο Όσλο και σήμερα αποφάσισα να εξερευνήσω λίγο εδώ τη γειτονιά στην οποία μένω. Δεν έχω ξανάρθει, δεν έχω ξαναπερπατήσει σε αυτή τη γειτονιά. Και η φίλη μου μου είπε ότι υπάρχει ένα μονοπάτι αυτό εδώ μέσα από το δάσος, οπότε αντί να πάρω το μετρό για μία στάση θα προπατήσω μέχρι την επόμενη στάση του μετρό μέσα από το δάσος για να ανακαλύψω και αυτή τη γειτονιά. Και μετά από αυτή τη μεγάλη βόλτα έρθω στην παλιά μου γειτονιά. Εννοώ ότι εδώ σε αυτή την περιοχή που λέγεται Alexander Sealands Plus μένει ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Και πάω τώρα να τον επισκεφθώ και η γυναίκα του περιμένει μωράκι και γενικά ελπίζω να συμβεί όλο αυτό αυτές τις μέρες για να είμαι κι εγώ παρούσα στα ευχάριστα γεγονότα. Λοιπόν, μόλις κάναμε μπαρμπεκιού και ο Ματίας εδώ μου δείχνει αυτά τα τέλεια, τέλεια ψημένα λουκάνικα. Yummy! Yummy! Lovely, Becky, yeah. Yeah, I agree as well. Και Greek salad. Ελληνική σαλάτα, yeah. Φυσικά. Καλημέρα και πάλι από το Όσλο. Είναι μια υπέροχη μέρα. Φανταστική ηλιακά τα σήμερα και χαίρομαι γιατί είναι Σάββατο. Οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε παρέα εδώ με τη φιλενάδα μου, η οποία δεν δουλεύει. Και φτιάξαμε πρωινό Σαββατοκύριακο όπως το αξίζει. Φανταστικό, νόστιμο. Ποικιλίες εδώ, χαμός. Φάγαμε τα πρωινά μας και τώρα επειδή έχει ήλιο. Hi, Lena! Πίνουμε τα τσαγάκια μας εδώ, τους καφέδες μας. Σε αυτό το υπέροχο μπαλκόνι, όχι, δείτε ουρανό, δείτε θέα, δείτε λιακάδα. Έχω και κουβερτούλα βέβαια. Εδώ αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται, λένε. Νορβηγίδα με το κοντομάνικο, μια χαρά άνετη στους 17 βαθμούς. Ήρθαμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ για να βρούμε καταπληκτικά νορβηγικά snacks και πράγματα που τρώνε γενικώς που σε εμάς δεν είναι καθόλου οικεία και είναι λίγο περίεργα. Και θα τα δοκιμάσω όλα σε ένα ξεχωριστό βίντεο που θα δοκιμάζω περίεργα νορβηγικά φαγητά. Πάω να ψωνίσω. Ετοιμαστήκαμε, πήραμε το τρένο, κατεβήκαμε στο κέντρο. Και δεν είναι κουκλέ, φίλοι μου. Isn't she pretty? It's fake, I promise. Και πάμε να ανακαλύψουμε την νυχτερινή ζωή του Όσλο που πιστέψτε με υπάρχει. Θα το δείτε. Τι το μαθή σα. Δείτε τι ωραία που είναι εντάξει από εκεί. Φτάχαμε το μπαρ και βλέπουμε αυτό το μπλε φως μόνο και ένα H εδώ απ' έξω και έχει κάτι κουδούνια, αλλά απλά πρέπει να ανοίξεις την πόρτα και να μπεις. Okay. Okay.
consistent flavor throughout. Thank you. Βγήκαμε από το άλλο παρ. Βγήκαμε τα παιδάκια μας. Η παρέα μεγάλωσε όπως βλέπετε. Είναι τα κορίτσια. Okay, say hi, say your name and say hi. Introduce you. Hello. Lena. Elena. Elena. Helen. Hi, Ken. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα που είμαστε στο Αθηνανό. Το οποίο έχει αυτή την τρελή ουρά. How long?